στον αγώνα σας. Εμείς, σαν σωματείο, ουσιαστικά τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε επαναδραστηριοποιηθεί. Ήταν παλιά μπάσκετ που όλοι μαζί. Εδώ και τρία χρόνια, με τις ενέργειες του κ. Γιώργου και του κ. Στέφανου Ξενόπουλου, αποκόπηκε από το πολιτικό με τον μπάσκετ ανεξάρτητο. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή τη στιγμή ο παραξιακό έχει τέσσερα τμήματα στην άξο, με το στίβο, το ποδόσφαιρο που έχει στο δίπλα, με το βόλεϊ και είναι και το μπάσκετ. Μπάσκετ, βόλεϊ, ανεξάρτητα σωματεία, ποδόσφαιρο στίβο, ένα σωματείο από εκεί. Στην ουσία, παραξιακό όλα, αλλά με τι δεύτερε διαφημίσει. Αν εξαρτοποιήσαμε τον μπάσκετ, από το βόλεϊ, ήταν τα προβλήματα που σπίρνουν αυτά που παίρνουν. Κατηγορίες και λοιπά, μοιράζει σωματείο σε σωματείο μας, αλλά παραξέρω. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι υπάρχουν πολλά παιδιά, πολλά τμήματα, δεν μπορείς να μην δεν μπορείς να μην έχουμε, γιατί είναι γενιές που ξεκινήσαμε την αφρή και συνεχίζουν οι γενιές. Δόξα τω Θεώ, τα παιδιά και αυξάνονται, αυτό είναι το πιο ευχάριστο, γιατί πρέπει να καταλάβω, το εγώ προσωπικά, σαν Βασίλη, σε σχολή είναι 9 χρόνια τώρα, που παραξέρουμε στον πόλο που προσφέρω και στη Λοβική, φέρεις πρώτη φορά εδώ. Σχολείο με αυτό το αθλητισμό το έχω μερά και μου αρέσει πολύ. Το μεγαλύτερο μας, μεγαλύτερη χαρά δεν είναι ούτε η νίκη, ούτε να πάρει στο κοντάρι, ούτε τίποτα. Μεγαλύτερη χαρά είναι να καταφέρουμε να αθλούν τα παιδιά του δημοτών εδώ πέρα και μέσα από αυτό, γιατί είχαμε καταφέρουμε να δώσουμε να πάρει μια ευκαιρία να γίνει αθλητής, που ξεχωρίζουν πολύ να ξέρει αθλητής, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ταλέντο, δόξα τω Θεώ, στο μισή μας, σε όλα τα αθλήματα έχουν πάντα παιδιά που διακρίνονται σε μεγάλες κατηγορίες. Αντιστρόφως όμως ανάλογο, είναι οι υποδομές που έχουμε σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είναι άξιο μεγάλο είναι στον Κυκλάδο, σε αθλητισμό και σε όλα. Δόξα τω Θεώ, στο κλειστό έχουμε 5 σωματεία αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνετε ότι 5 σωματεία δεν μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες τους με ένα κλειστό αυτή τη στιγμή. Εμείς δηλαδή έχουμε 9 τμήματα. Αναγκαστικά έχουμε έξω τα σχολεία που στον μπάσκετ είμαστε λίγο σε μια καλύτερη κατάσταση από την μετάλλα, το ποδόσφαιρο και το βόλι ενδεχομένως, γιατί βγαίνουν και έξω, μεν στα σχολεία, τέταρτο, δεύτερο κλπ. Που κάνουν μπασκέτες, αλλά και αυτό δεν είναι λειτουργικό, διότι καταλαβαίνετε, είναι χειμώνας, έχει κρύρωμα στη μισή, υπάρχουν βροχές, αναβάλλονται προπονήσεις, έρχονται οι γονείς, φοβούνται, αρρωστούν τα παιδιά και αυτό μας αφήνει πίσω. Επίσης, εμείς είναι δύσκολο αυτό που κάνουμε εδώ πέρα στα νησιά, γιατί όπως και εσείς στο νησό σας θα καταλαβαίνετε ότι τα κόστη μας είναι στο Θεό. Αυτή τη στιγμή, ένα σωματείο, εμείς συμμετέχουμε στο εταιρικό τμήμα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Ο προϋπολογισμός μας για να συμμετέχουμε είναι αυτή τη στιγμή πενταπλάσιος από την ομάδα που πάει για πρωτάθλημα. Διότι εμείς ταξιδεύουμε συνέχεια. Έχουμε συνέχεια να πάμε ταξίδια, έχουμε συνέχεια να θέλουμε να αφήσουμε ένα φοιτητικό, υπάρχουν εδώ ομάδες που έχουμε να πάσουμε σε μεγάλη κατηγορία και οτιδήποτε θες να κάνεις προετοιμασία είτε σε μικρά τμήματα είτε σε μεγάλα τμήματα πρέπει να ταξιδεύουμε. Είμαστε μονίμως, με μια βάλτσα στο χέρι και μέσα στο καράβι. Δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια έχουμε κάνει κάποιες προσπάθειες και με τον Υφυπουργό Αθλητισμού και με τον Γραμματέα Ανησυχητικής Πολιτικής. Έχουμε προσπαθήσει να εντάξουμε, έχουν γίνει προσπάθειες μέσα στον Παναξιακό, που είναι σίγουρα πλέον, με ενέργεια του Πρόεδρου τότε και του Υπουργού Ζωνάκου, να βγει ένα μεταφορικό ισοδύναμο, όπως έχει βγει για να διορθώσει την αδικία που υπάρχει μεταξύ Νησιώτη και Στεριανού, να βγει και σε εμάς, γιατί εμείς συνέχεια ταξιδεύουμε και κάθε αποστολή μας είναι χιλιάδες ευρώ πάνω κάθε μέρα. Τώρα την προηγούμενη εβδομάδα πέσαμε στην πρώτη εβδομάδα στην Κρήτη. Φύγαμε από εδώ την Παρασκευή και γυρίσαμε τη Δευτέρα. Λείψαμε 4 μέρες και δεν είμαστε εθνική κατηγορία. Αλλά το σημαντικό μας είναι η μη επαγγελματικό. Γιατί έχουμε πολλά ντόπια παιδιά και αυτό είναι ο οποίο στόχο μας στο μέρα και να στηρίξουμε το παιδί. Δηλαδή από το 12 άτομα που έχουμε, οι 6,5% είναι αξιότητες αθλητές. Αυτό είναι και το ωραίο γιατί δεν βρίσκουμε έναν λόγο άλλο να έχουμε μισθοφόρους και να έχουμε εδώ πέρα. Δηλαδή να βλέπουμε τα μικρά παιδιά και να έχουν ένα πρότυπο και να πάρουν τώρα έξω. Διότι γενικότερα τον τελευταίο καιρό το βλέπετε κι εσείς ότι λίγο τα παιδιά αποφανώνονται σε ένα κινητό μπροστά. Εδώ είναι μεγάλη η πολύ μεγάλη παιδιά. Οπότε ο αθλητισμός για εμάς, στο σωματείο μας, είναι ένας φορέας κοινωνικός ο οποίος δίνει στα παιδιά το κίνητρο να κοινωνικοποιηθούν, να γίνουν ενεργοί πολίτες, να μάθουν να βάλουν στόχους στη ζωή τους, να τους διεκδικούν αύριο μεθαύριο σαν ενεργοί πολίτες και μέσα από εκεί να πάρουν κάποιες αξίες όπως είναι ο σεβασμός, η ομαδικότητα. Όλα αυτά τα ξεκινάμε με πλάνο και μελέτη. Έχουμε 4-5 προπονητές. Ξεκινάμε από την τρυφερή ηλικία των ήπιων και των ήπιων. Από εκεί προσπαθούμε στα παιδιά να τα μάθουν σιγά σιγά να υπάρχουν, να περπατάνε, να μάθουν το σώμα τους να κινούνται. Προχωράμε στην ηλικία του δημοτικού, είναι όλα μοιρασμένα ανηλικίες. Από
εκεί σιγά σιγά πρώτη πρώτη επαφή με την μπάλα, με τον μπάσκετ, με τον οργανισμό, πώς γίνεται. Και όσο ανεβαίνουν, πηγαίνουν στα αγωνιστικά τμήματα και συνεχίζει αυτό το πράγμα. Αυτό που υπήρχε πάντα μόνο σαν παράπονο από εμάς, στα αθλητικά σωματεία, είναι ότι γενικότερα υπάρχει ένα κλίμα ότι όλοι συνδέουν τον αθλητισμό με τον επαγγελματικό αθλητισμό. Ο επαγγελματικός αθλητισμός είναι κάτι άλλο που ενδεχομένως καταλαβαίνω και πολλοί μέσα στο δημοτική σύμβουλη το βλέπουν με κακό μάτι και εγώ μπορώ να συμφωνήσω μαζί τους. Εδώ αυτό που κάνουμε είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, φέτος δεν έχει βγει επιχορήγηση για τα σωματεία της Άκους. Καταλαβαίνω, ακούγεται ότι δεν υπάρχουν έσοδα, είναι δύσκολη καιρή, ναι, συμφωνώ. Όλοι το βιώνουμε στην τσέπη μας πώς είναι δύσκολα τα πράγματα. Ανάλογα και για μας, είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα να τα απεξέλθουμε. Γιατί στην ουσία εμείς αυτό που κάνουμε είναι αποκαθιστούμε ένα μέρος που μπορούσε να το κάνει ο Δήμος να αφλούσε τα παιδιά και τα αφλούμε εμείς. Δηλαδή αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι μέσα στην κοινωνία να παράγουμε αθλητισμό, να έχουμε ενεργά παιδιά αθλητές. Καταμορφώνουμε αυτό το πράγμα, τους μεταλαμβάνουμε την αγάπη στον αθλητισμό, που στην ουσία υποκαθιστούμε ένα τμήμα του Δήμου που θα μπορούσε να το κάνει αυτό με τον μαζικό αθλητισμό και το κάνουμε εμείς. Φέτος λοιπόν είδαμε ότι σε άλλα νησιά υπήρξε χρηματοδότηση δημοτική και στο νησί της Νικών και στο νησί της Σαντορίνης. Υπάρχουν λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι και με τα ελλειπή αυτά οικονομικά στοιχεία που ισχυρίζεται ο Δήμος ότι δεν υπάρχουν, δεν εισπράττει και για την δύσκολη καιρή λόγω κορονοϊού και τα που υπήρξε και τη κρίση που υπήρξε. Εγώ πιστεύω ότι και αυτά τα χρήματα δεν μοιράζονται σωστά, διότι δεν έχουμε ποτέ, εγώ ασχολούμαι 9 χρόνια τώρα ενεργά μου με τα σωματεία, 9 χρόνια δεν έχω ακούσει ποτέ ποια είναι τα κριτήρια που μοιράζονται οι ώρες, ποια είναι τα κριτήρια που μοιράζονται τα χρήματα. Αντιστοίχω σε άλλους Δήμους και σε άλλα νόμισμα υπάρχουν κριτήρια και κανόνες και καθορίζουν και λένε ότι μπορεί να έχει βάλει ότι είναι ιστορικότητα, μπορεί να έχει βάλει ότι είναι τα τμήματα, μπορεί να έχει βάλει ότι είναι η κατηγορία. Πολλά διαφορετικά. Εμείς εδώ δεν έχουμε αντιακούσει να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε και πώς θα γίνει. Για να μην λέμε όλα αργά, έχουν γίνει πολλά πράγματα ειδικά τα τελευταία χρόνια με διοργανώσεις, με συνδιοργανώσεις, αλλά το νησί γενικότερα διψάει για αθλητισμό. Και εμείς το βιώνουμε στον χώρο με τα παιδάκια, γιατί πολλά παιδιά φεύγουν, τα χάνουν και γίνονται σε μεγαλύτερες ομάδες. Καλό είναι να κάνουν μια πάνω. Αλλά τα χάνουν γιατί εδώ πέρα δεν μπορούν να το αναπτύξουν τα παιδιά τους. Οπότε, αυτό το 8-8 με 9 χρόνια απ' έξω από αυτά είναι ένα νιώσιο γέρα. Θα ακούω συνέχεια, θα γίνει μελέτη τώρα, θα γίνει μελέτη μεγάλη, θα γίνει μελέτη. Δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό που ζητάμε είναι ότι εδώ πέρα έχουν προβλήματα. Εμείς είμαστε υπέρ η πολιτική να κάνει αθλητισμό, αλλά είμαστε κατά να κάνει αθλητισμό πολιτική. Δηλαδή, είμαστε με οποιοδήποτε θέλει να συνεργαστούμε, σε οποιοδήποτε είμαστε πάντα ανοιχτοί να βοηθήσουμε οποιοδήποτε άνθρωπο θέλει. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε και όσους δικαιούνται και ακούτε τα προβλήματά μας σήμερα με αυτή τη συνάντηση είναι πολύ επικοδομητική. Στο κλειστό που είμαστε τώρα λοιπόν εδώ πέρα, σε κάθε βροχή υπάρχει πρόβλημα στην υπογραφή, πέφτει το ρεύμα. Στάζει μέσα στο κλειστό. Υπάρχουν προβλήματα τα οποία πρέπει να βρουν κάποια κονδύλια να καλυφθούν, διότι φέτος είναι ένα παράδειγμα ένα αγώνα που ήταν να γίνει. Εμείς δεν παίξαμε την ημέρα η ομάδα, έπαιξε όμως μια παίξιμα παπά. Είχε έρθει μια ομάδα την Πάτρα, έπεφτει το ρεύμα, έμεινε ομάδα παίξιμα, ξανάπεφτει το ρεύμα, δεν έγινε ο αγώνας, ταλαιπωρήσαμε ένα σωματείο και ξεφτυλιστήκαμε σαν νησί που δεν μπορούσε να γίνει. Αυτά εγώ μπορώ να πω. Δεν ξέρω κάποιο όντω να θέλει να πει κάτι να συμπληρώσει το Συμβούλιο από μένα, από εμά. Αυτό με θέμα τη βροχή είχαμε και εμεί ένα βουλή αγώνα τα πιτσερίκια που είχαμε. Ναι. Γιατί ψυχάνεις έξω και μέσα έρχεται κατά τον πόλεμο. Έτσι δεν είναι. Και ευτυχώ ο διαιτητή είπε αναβολή του αγώνα γιατί είναι επικίνδυνο ο αγωνιστικό χώρο. Ειδικά για τα μικρά παιδιά. Για μένα βασικό είναι ο προγραμματισμό. Εντάξει, υπάρχουν προβλήματα στι υπάρχουσε εγκαταστάσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα όμω είναι η μη ύπαρξη υποδομών. Τι εννοώ, θα μπορούσαμε κάλλιστα, και αυτή είναι μια πρότασή μα, να κάτσουν τα σωματεία μεταξύ μα και αντί να καθόμαστε και να διαφωνούμε ποιο θα πάρει τι, και εγώ παίρνω εκείνο, εσύ παίρνει τ' άλλο, να γίνει μια συζήτηση αφόρων. Τι εννοώ, να πούμε τι χρειαζόμαστε σαν νησί. Όλοι μαζί να συμφωνήσουμε. Χρειαζόμαστε ένα δεύτερο κλειστό. Χρειαζόμαστε ένα τρίτο κλειστό. Πού θα γίνει, πώς θα γίνει. Δεν μιλάμε για τη χώρα, μιλάμε για όλο το νησί. Ναι. Και εφόσον τα σωματεία συμφωνήσουμε, εκεί τουλάχιστον πρέπει να συμφωνήσουμε, να γίνει η πρόταση αυτή στο Δήμο και να κυριαρχηθεί και να γίνει ένα προγραμματισμό. Τώρα θα γίνει εκείνο, τώρα θα γίνει τάλο, τώρα θα γίνει τάλο. Δηλαδή κάτι που θα ξέρουμε από την αρχή, τι είναι αυτό που θα κάνει ο Δήμος και θα το έχουμε συμφωνήσει στα σωματεία. Αλλιώς τώρα να φτιάξουμε κάτι εδώ, να κάνουμε κάτι.
πέφτει εκεί, πονάμε εκεί, πονάμε εκεί, είναι σημαντικά. Κάτι ουσιαστικό, κάτι βασικό, το οποίο θα βοηθήσει και τον Δήμο να κάνει τον προγραμματισμό του και να μας πει, σας κάνω τότε αυτό, τότε το άλλο, τότε το παρόν. Βασική ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι το δεύτερο πιστό. Και δεν είναι ένα πιστό και δεύτερο, να είναι ένα προπονητήριο. Να μην πω και τρίτο. Εντάξει, προπονητήριο βασικά. Εντάξει, το ποδόσφαιρο λίγο πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω πώς την αντιπαράδειξη να τα γίνει το ποδόσφαιρο ή το πιστό. Λίγο πολύ με τα χεσανή, λίγο κάθε που τσοβολεύεται, που τσοβολεύεται. Όχι το πιστό, τι είναι. Δεν γίνεται να έχει παιδιά και να τα βγάζει έξω. Και να μπαίνουν μια φορά μέσα σε βάρος των υπολείπων τη μάχη και αυτά να μπαίνουν. Δεν ξέρω, η προσωπική μου, δεν ξέρω την υπολείπων τη μάχη είναι ότι δεν εφαρμόζεται γιατί αυτά κάποιοι δεν εξυπηρετούν κάποιους. Χοντρώ αυτό που λέω, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Ή δεν εφαρμόζουν για κάποιους λόγους τέλος πάντων. Έτσι. Αρχή του όγκου. Είχε γίνει και μια πρόχειρη πρόταση και θέλω να πει κουρτίνα να μπαίνουν ίσως δύο τμήματα, ίσως δύο σωματεία μέσα στον Χριστό. Εγώ τουλάχιστον από το τμήμα το που είναι υπεύθυνο, δεν γίνεται. Όταν εγώ έχω 30-35 στην προπόληση, σε μισό γήπεδο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν είναι μεγάλο το πιστικό από τα κόστη. Αλλά υπάρχει ένα προγραμματισμό. Λοιπόν. Θα ευχαριστούμε για το χάρι κιόλα. Λοιπόν, να μιλήσω και το επειδή έχω περάσει από τη θητεία μου εδώ ως πρόεδρος του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου και γνωρίζω καλά τα προβλήματα που υπάρχουν στα αθλητικά. Παλιά υπήρχαν στο κάτω Δήμο, επί θητεία δηλαδή μέχρι το 2010, υπήρχε νομικό πρόσωπο πολιτισμού και νομικό πρόσωπο αθλητισμού. Το ίδιο ήταν και στην Δερμανία. Υπήρχε λοιπόν συμβούλιο από 7 μέλη στο κάθε, ας πούμε, στο κάθε συμβούλιο, δηλαδή ο πολιτισμός είχε κάτω 7 και άλλα 7 αθλητισμός. Ήταν ανεξάρτητα νομικό πρόσωπο, με δικό της προϋπολογισμό και θεωρώ ότι εκείνο το συμβούλιο, με αυτόν τον τρόπο που λειτουργούσε, ήταν το καλύτερο. Δηλαδή, το σημαντικό παράδειγμα ο Παναξιακός, πήγε με θητεία, έβαζε ένα αίτημα και δεν ήταν υποχρεωμένο για να κάνεις, να πάρεις ένα παιδάκι ή για να πάρεις μια μπασκέτα, πρέπει να πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλα αυτά, γιατί αυτά χρονοτριβούν και δεν γίνονται πάρα πολλές φορές. Μετά κλείσαν αυτά τα νομικά τα πρόσωπα και έγινε ο νέο παπά. Ο νέο παπά πέσανε πάνω του και άλλα πράγματα. Και παιδεία και περιβάλλον και εκεί βάλτωσε ακόμα πιο πολύ. Το αποκορύφωμα είναι να κλείσει ο νέο παπά και να έχει αντιδήμαρχο όλα αυτά. Ένα άτομο δεν γίνεται όσο και ικανό να είναι να μπορέσει να ανταπεξέλθει στα προβλήματα αυτά. Εμείς από τη στιγμή που ο κόσμος μας θυμίσει και ξεκινήσουμε ως Δημοτική Αρχή, από τον πρώτο μήνα θα ξανακάνουμε τα νομικά πρόσωπα πολιτισμού και αθλητισμού. Θα έχουν δικό τους προϋπολογισμό, δικό τους συμβούλιο και μέσα από το κάθε νομικό πρόσωπο θα έχει και μηχανικό για να έχει τη δική του αυτόνομη τεχνική υπηρεσία, δηλαδή να έχει μηχανικό, γιατί δεν είναι μόνο να κατασκευάσει, αλλά και να μπορεί να συντηρήσει. Δηλαδή, αν δεν έχει ένα μηχανικό, ο οποίο να έρθει σε αυτό το κτίριο εδώ και να πει θέλει σοβάρισμα, θέλει φώτα, στα εστέγη να δουλεύει σε αυτά τα θέματα, γιατί δεν είναι μόνο το κλειστό εδώ, είναι και ο χώρο απ' έξω, είναι και στη μονή, είναι και στο φιλότη. Έχει μεγάλο λόγο, δηλαδή, ώστε να τελειώσει το ένα, έχει κάνει κύκλο, έχουν περάσει δύο χρόνια και πάει στο άλλο. Αυτό θα είναι σε συμβούλιο, θα είναι προσωπικό, θα είναι υπάλληλος. Υπάλληλος του Δήμου, αλλά ακόμα μπορείς να πάρεις και μηχανικό με μπλοκάκι που κάνεις μια ανάθεση και τον έχεις στο συμβούλιο που μόνο δουλεύει. Τα πληρώνεται από τα χρήματα του Δήμου. Για να καταλάβεις. Εντάξει. Όχι, τι εντάξει. Όχι, είναι λύση αυτό. Όχι,
αυτή είναι η λύση. Δηλαδή, όταν πηγαίνει αυτή τη στιγμή στο Δήμο και του λες θέλω να κάνω ένα σφατισματό, σου λέει μα μου έχουν αναθέσει να παρακολουθώ τον δρόμο. Και έτσι χάνεται. Δηλαδή, είναι τροπή τώρα απ' έξω το κλειστό να έχουν σκάσει οι κολόνες. Δεν επιτρέπεται να έχουν σκάσει. Ο οποίος σου λέει εγκατάλειψη υπάρχει. Τέλος πάντων, εγώ δεν τα βάζω τώρα ούτε με τον Δήμαρχο, ούτε εμείς θα τραβήξουμε μια καινούργια αρχή. Όσο αφορά για τις χρηματοδοτήσεις. Προσωπικά, είχα αγωνιστεί για να μπορούν να έχονται χρήματα στο Δήμο εκτός από δημοτικό προϋπολογισμό. Όταν χαλάς τα χρήματα του Δήμου για να κάνεις δουλειές που μπορείς να τις παίρνεις από ανάλογα υπουργεία, φυσικά και δεν σου μείνουν χρήματα να δώσεις τα σωματεία. Δηλαδή, θα σου πω ένα παράδειγμα. Εάν γίνει μια μελέτη εδώ στο κλειστό για να αλλάξει κουφώματα ή για να σοβαντήσει, να αλλάξει τη στέγη, υπάρχει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού που χρηματοδοτεί άλλα στάδια, υπάρχει περιφέρεια, υπάρχει ακόμα και από το κράτος που είναι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Αν δεν πας να διεκδικήσεις, να μου πεις θα πάω να ζητήσω 30 χιλιάρικα για να κάνω 10 κουφώματα. Ναι, αν δεν τα πάρεις αυτά τα 30 χιλιάρικα και τα βάλεις εκεί, μετά δεν θα σου δίνουν χρήματα να βοηθήσεις ένα σωματείο. Εμείς λοιπόν έχουμε συνηθεί με την ομάδα μας ότι θα λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, ό,τι χρήματα μπορούμε να παίρνουμε από εκτός Νάξου και μετά είναι τα σωματεία, γιατί δεν είναι μόνο τα σωματεία. Μπορείς ακόμα και μείωση δημοτικών τελών να κάνεις από τη στιγμή που δεν χαλάς τα δικά σου λεφτά. Εγώ να ξέρω ότι θα είμαστε δίπλα στον αθλητισμό. Έχουμε συμβούλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό και σιγά σιγά που θα βγαίνει το ψηφοδέλτιο θα τους δείτε. Έχουμε ακόμα και μεγάλα ονόματα που είναι από την Άξο και θα είναι δίπλα μας ή υποψήφιοι ή και υποψήφιοι να μην είναι δίπλα μας και θα τα δείτε στην πορεία. Ονόματα δηλαδή που έχουν πάει, έχουν παίξει σε ποδόσφαιρα αυτή τη στιγμή και στην Ευρώπη και παντού, να έχουν τιμή στην Άξο. Θα τα έχετε, μπορεί να τα έχετε μάθει κιλά σου. Δηλαδή, μάλλον αυτή την Άξο που έχουν τιμήσει, πώς είναι η Άξο. Τι? Και την Άξο που έχουν παίξει πρώτη ένεση. Παραπάνω. Και μας έχει βγάλει και πρόγραμμα για τον αθλητισμό, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Και εγώ τότε που είχα ασχοληθεί, ούτε κατά διάνοια μπορούσα να σκεφτώ αυτά που έχει προτείνει και θα τα προσπαθήσουμε στην πορεία να γίνουν. Αυτά που να σου πω, ότι θα είμαστε δίπλα και όχι μόνο στο πανεξιακό, στο δικό σας τομέα, αλλά και στους άλλους τομείς. Και στο που λέτε, είχαμε πάει πριν από την Παρασκευή που μας πέρασε. Μιλήσαμε εκεί πέρα με τα παιδιά, γιατί και εκεί έχουν προβλήματα. Και όπως σας είπα, ότι τα υπουργεία αυτή τη στιγμή για να πάρεις λεφτά πρέπει να πας να τα ζητήσεις. Να πεις ότι ξέρεις κάτι, κάνω μία μελετούλα αν είναι για κάποιο έργο ή ακόμα και χρηματοδοτήσεις που μπορούν να δώσουν, αλλά πρέπει να πας τα απαιτήσεις. Είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας. Να καταλάβετε ότι στην τομέα μου τα τρία τελευταία χρόνια στο νερό έχουν πάρει για την Άξο 1.700.000 ευρώ και περίπου 400.000 ευρώ για τα νησιά. Αν όμως δεν έκανε τις μελέτες που χρειαζόταν να πάρει τα απαιτήσεις, θα έπαιρνε τίποτα. Και το Υπουργείο Ναυτιλίας, τώρα που είναι εκεί ο Γιάννης Πλακητάκης, έχουμε άψογη για συνεργασία και αν θέτει και κάτι, παρόλο που δεν έχουν γίνει ακόμα οι εκλογές, εγώ μπορώ να μεσολαβήσω, δεν έχω καμία αντίρρηση. Λοιπόν, είναι αυτή η εκλογή. Και πρώτο πράγμα που μπορεί να γίνει για μας για όλα τα σωματεία, εφόσον